με μια σπουδαία αναμέτρηση ολοκληρώνει. Αύριο, στις 5 και 4 το απόγευμα, ο Πας Γιάννενα τι εντός έδρας υποχρεώσεις του για το 2021, υποδεχόμενος την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τους Γιάννιώδες να πραγματοποιούν τον καλύτερο πρώτο γύρο της ιστορίας τους, στην κατηγορία των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου και να προέρχονται από δύο σερή νίκες με λαμία εκτός και τον Βόλο εντός, με ολική ανατροπή μάλιστα. Η Πρεμιέρα του Δευτέρου Γύρου του Πρωταθλήματο βρίσκει τους Γιανιώτες έτοιμους να κυνηγήσουν ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα, δίνοντας συνέχεια και στην εντυπωσιακή τους πορεία αλλά αφήνοντα και τρεις βαθμούς πίσω τον ΠΑΟΚ στη μάχη για την είσοδό του στα Playoff. Η ομάδα του Μεταξά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με την τελευταία προπόνηση, με τον προπονητή της ομάδας να καταστρώνει τα σχέδιά του χωρίς να υπολογίζει στη βοήθεια των τιμωρημένων Περέα και Καραχάλιου. Για τη θέση του Περέα επανέρχεται ο Μιλιντσέαν που θα πάρει θέση λογικά στην επίθεση δίπλα στο Μορέρια. Αλλά για το κενό του Καραχάλιο υπάρχουν περισσότερε σκέψει για τον Έλληνα τεχνικό. Η μία έχει να κάνει με την επιστροφή του Άγγελου Λιάσου στο βασικό σχήμα, κάτι που αν γίνει θα είναι για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, και η δεύτερη η χρησιμοποίηση στην ίδια θέση του Γκαρτάφσκι, ο οποίο επίση επιστρέφει μετά από τραυματισμό. Πληγωμένο από απουσίε αρκετών παικτών αλλά και αγωνιστικά να μην βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έφτασε και ο Πάουκ στα Γιάννενα. Ο Μητρίτσα, παρότι προπονήθηκε, κρίθηκε ανέτοιμο και δεν είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου, ο οποίο δεν υπολογίζει επίση του Μιχαηλίδη, Βιερίνια, Ελκαντουρί, Τέιλορ και Ολιβέιρα. Στο μεταξύ, του περισσότερου παίκτε από κάθε άλλη ομάδα στην κατηγορία, στην καλύτερη ενδεκάδα του πρώτου γύρου έχει ο Παζιάννενα, όπω ανακοινώθηκε από τη Σούπερ Λίγκα με βάση τα στατιστικά δεδομένα. Στην καλύτερη ενδεκάδα του πρώτου γύρου περιλαμβάνονται τέσσερις παίκτες του ΠΑΣ και συγκεκριμένα οι Σάλιακας, Πίρσμαν, Εραμούσπε και Κάργας.